είναι η λεγόμενη εντός εισαγωγικών κόκκινη κάρτα. Εφόσον ακούει ο κύριος Μεϊμαράκης, για παράδειγμα, τον κύριο Τσίπρα να τοποθετείται στο ερώτημα κάποιου συναδέλφου και έχει να απαντήσει επ' αυτού με ένα νεύμα, με ένα νόημα του χεριού, με ενημερώνει ότι θέλει να τοποθετηθεί, κάτι το οποίο συμβαίνει μετά το πέρας της τοποθέτησης του αρχηγού, ο οποίος μιλάει νωρίτερα. Πάνω είπες θα είναι διπλό πλάνο, θα τους βλέπω και το τους δύο. Το πλάνο θα είναι διπλό, ναι. Είναι μια αλλαγή, μια διαφορετική προσέγγιση από το προηγούμενο debate και νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον. Δηλαδή, ναι, για να βλέπουμε ένα και τις debate και δεν βλέπεις... Βλέπεις τον έναν αρχηγό, αλλά δεν βλέπεις τι κάνει ο άλλος δίπλα του, πώς αντιδρά, αν αντιδρά. Είναι ένα στοιχείο του debate αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, εντάξει, διαφορετικά δεν έχει και νόημα να βλέπεις ένα μονόλογο τον οποίο ακούς από κάποιον, δίχως να βλέπεις τι ακριβώς συμβαίνει στο στούντιο μέσα, πώς αντιδρά ο έτερος αντίπαλος και όλα τα σχετικά. Αυτό είναι ένα νέο στοιχείο. Το νέο στοιχείο επίσης είναι αυτό που σας είπα πριν, η κόκκινη κάρτα. Τρεις κόκκινες κάρτες διαθέτει κάθε αρχηγός. Τρεις παρεμβάσεις, για να το πούμε διαφορετικά, μπορεί να κάνει στην τοποθέτηση προηγούμενου αρχηγού, αυτού που μίλησε νωρίτερα. Περνάμε, αφού ολοκληρωθεί αυτή η ενότητα με τις ερωτήσεις των συναδέλφων, σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα το οποίο θα είναι διάρκειας 3 λεπτών. Και από εκεί και πέρα συνεχίζουμε με το δεύτερο γύρο, ο οποίος δεύτερος γύρος είναι το νέο στοιχείο, ερωτήσεις από τον έναν αρχηγό προς τον άλλον. Μία ερώτηση ο κύριος Τσίπρας προς τον κύριο Μεϊμαράκη, μία ερώτηση ο κύριος Μεϊμαράκης προς τον κύριο Τσίπρα. Διάρκεια ερώτησης εδώ είναι 1 λεπτό από τον έναν μία προς τον άλλον. Μία ερώτηση έχουν να κάνουν. Έχουν να κάνουν μία ερώτηση ο καθένας. Μία ο καθένας. Ναι. Και από εκεί και πέρα έχουν διάρκεια 1 λεπτού η ερώτηση, 1.45 η απάντηση. Υπάρχει δυνατότητα να επανέλθει για να απαντήσει επάνω στην, να τοποθετηθεί επί της απάντησης ο πολιτικός αρχηγός ο οποίος έθεσε το ερώτημα. Και φεύγουμε σε έναν τρίτο γύρο πλέον, όπου στον τρίτο γύρο θέτω 2 ερωτήματα εγώ, ένα ερώτημα κοινό προς τον κύριο Τσίπρα και τον κύριο Μεϊμαράκη, ένα ερώτημα κοινό δεύτερο προς τον κύριο Μεϊμαράκη και τον κύριο Τσίπρα. Το ερώτημα το δικό μου έχει διάρκεια, όπως και των υπολείπων συναδέλφων νωρίτερα, 30 δευτερόλεπτα, 1,5 λεπτό η απάντηση. Ένα νέο στοιχείο είναι ότι στις διευκρινιστικές, στις συμπληρωματικές ερωτήσεις που θέτουν οι δημοσιογράφοι, ο χρόνος από τα 15 δεύτερα της ερώτησης έχει ανέβει στα 20. Στις απαντήσεις που δίνουν οι πολιτικοί αρχηγοί στις διευκρινιστικές ερωτήσεις, ο χρόνος από τα 30 δεύτερα έχει ανέβει στα 40 δεύτερα. Είναι επίσης μια διαφοροποίηση αυτή. Και τέλος κλείνουμε με με ένα μήνυμα το οποίο θα απευθύνουν προς τους τηλεθεατές. Έχει διάρκεια. Έχει διάρκεια 2 λεπτά. Οι δύο πολιτικοί αρχηγοί. Ξεκινάμε από τον κύριο Μεϊμαράκη και κλείνουμε με τον κύριο Τσίπρα. Τις έχεις ετοιμάσει τις ερωτήσεις σου. Όλο αυτό το κομμάτι. Τις ερωτήσεις σου τις έχεις έτοιμες. Όλο αυτό το κομμάτι, επαναλαμβάνω, θα διαρκέσει περίπου 2 ώρες. Είναι το maximum που υπολογίζω εγώ, τα 120 λεπτά. Ξέχασα να σας πω ένα break το οποίο θα υπάρχει ακόμα. Ένα διαφημιστικό διάλειμμα είναι πριν από την τελευταία ενότητα, πριν δηλαδή από το σημείο που θα υπάρχει το καταληκτικό μήνυμα των πολιτικών αρχηγών, διάρκειας 3 λεπτών και αυτό. Τις ερωτήσεις έχω επιλέξει, δεν ξέρω τι θα ρωτήσουν οι συνάδελφοι, έχω επιλέξει 6, 7, 8 κάπου τόσες διαφορετικές ερωτήσεις. Δεν τις έχω βάλει σε ένα κομμάτι χαρτί, τις έχω στο μυαλό μου και ανάλογα με το τι θα ρωτήσουν οι συνάδελφοι θα κοιτάξω να βρω ένα πεδίο το οποίο έχει μείνει κενό ή έχει μείνει αναπάντητο. Πολύ σωστά, έχεις δίκιο. Ούτως ώστε να μπορέσω να θέσω το ερώτημα. Το ευτύχημα στη δική μου την περίπτωση είναι ότι δεν έχω πεδίο, μπορώ να επιλέξω εγώ το πεδίο των ερωτήσεων. Α, έχεις αυτή την ελευθερία. Καλό. Λοιπόν, εντάξει, να σου ευχηθούμε καλή επιτυχία, πολύ. Να ξεκουραστείς λίγο, να τα ξαναβρεις εκεί με τις ερωτήσεις σου, να δεις τι γίνεται. Να ξεκουραστώ λίγο, είναι σχετικό λοιπόν. Σε ευχαριστούμε. Να πάμε, Γιώργο, τώρα σιγά σιγά να δούμε τι γίνεται και στα επιτελεία των κομμάτων που ετοιμάζονται για το σημερινό debate, ναι. Πριν ξανάρθουμε εδώ στην κουβέντα μας. Και να πάμε στο Γιάννη το Φασουλά, αν μας βλέπει και μας ακούει ο Γιάννης. Γεια σου, Γιάννη. Α, είναι και ο Γιώργος Ευθυμίου, είναι όλοι εδώ. Εδώ είναι όλοι, λοιπόν, να ξεκινήσουμε όμως από το Γιάννη.
Γιάννη να μας πει τι γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ, πώς προετοιμάζεται ο κύριος Τσίπρας και τι πιστεύει ότι, που πιστεύει ότι θα πατήσει σήμερα στο debate αυτό. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε καταρχήν από το δίλημα των εκλογών. Σύμφωνα με τους στενούς συνεργάτες του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, το δίλημα το οποίο θα τεθεί αυτήν την εβδομάδα και μέχρι την ώρα που θα φτάσουμε στην κάλπη είναι Αλέξης Τσίπρας ή Βαγγέλης Μεϊμαράκης. Και εδώ πιστεύουν στην